ακρίβειας που θα μπορούσαμε να συζητάμε απόψε, αλλά θα πούμε και ορισμένα πράγματα μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Νάσο Ελιόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Θα μπορούσαμε να συζητάμε απόψε για την ακρίβεια. Θα μπορούσαμε να συζητάμε απόψε για το εργασιακό. Είναι δεδομένο αυτό, κύριε Ελιόπουλε. Και φαντάζομαι ότι αυτή η συζήτηση ενδεχόμενα να αφορούσε και τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι θέματα που καίνε. Πραγματικά καίνε. Δεν ξέρω αν μέσα σε όλη αυτή την εσωκομματική διαδικασία έχουν αυτά προσεγγιστεί με τον βαθμό και τον τρόπο που θα έπρεπε. Γιατί ήταν και μια προγραμματική διαδικασία τελικά. Ήταν μια εκλογική διαδικασία ή ήταν μια μάχη χαρακομμάτων. Γιατί αυτό διαπιστώνουμε μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου μια πρώτη παρατήρηση. Σήμερα στη Βουλή πέρασε ένα νομοσχέδιο το οποίο μιλάει για 13 ώρες εργασίας, για εξάμερη εργασία σε μια σειρά από κλάδους που μέχρι σήμερα ήταν στο πενθήμερο και για κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε κλάδους όπως τρόφιμα και ποτά που είχαν κυριακάτικη αργία. Ποιο ήταν το κυβερνητικό επιχείρημα? Ότι επειδή δεν φτάνουν οι μισθοί και ο κόσμος δηλαδή δεν ζει με ένα μισθό, θα δουλεύει περισσότερες ώρες. Δηλαδή έχουμε μια επί της ουσίας απάντηση της κυβέρνησης που δέχεται ότι έχει αποτύχει στην ακρίβεια. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να δούμε διαφορετικά, να εξηγήσουμε το φαινόμενο, γιατί 150.000 άνθρωποι πήγαν και συμμετείχαν στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας και από το καλοκαίρι και μετά διαχειρίζεται καταστροφές με έναν τουλάχιστον αναποτελεσματικό τρόπο. Άρα το μήνυμα της κοινωνίας. Δεν θα διαφωνήσω. Παρακαλώ, για το αποτελεσματικό δεν θα διαφωνήσω και τουλάχιστον το βλέπουμε χωρίς να αποτελεί μια πολιτική, να το πω έτσι, αναφορά, κοινωνική αναφορά. Αλλά θα διαφωνήσω, επιτρέψτε μου να σας πω, με τον πολύ κόσμο που πήγε στις κάλπες. Δεν είναι πολύς ο κόσμος. Για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και για ένα ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Θυμόμαστε πολύ απλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε καταγράψει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, το 1, και πριν από λίγο καιρό ο κ. Ανδρουλάκης είχε φτάσει κοντά στις 280.000. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη διαδικασία τελικά τράβηξε τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Περισσότερο έχει τραβήξει αυτή η εβδομάδα το ενδιαφέρον. Αυτοί που ψηφίσανε ήταν περισσότεροι από αυτούς που ψηφίσαν την προηγούμενη φορά. Το άθροισμα των μελών είναι παραπάνω, γιατί υπήρχαν και 20 με 30.000 μέλη τα οποία δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αλλά αυτοί οι οποίοι ψηφίσαν σε αυτή τη διαδικασία, και γιατί είναι κρίσιμη αυτή η διαδικασία, μιλάμε για μια διαδικασία μετά από μια ήττα με 20 μονάδες και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα αντικειμενικά ο χώρος είχε μπει σε μια μεγάλη κρίση. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα μήνυμα από την κοινωνία το οποίο λέει ότι χρειάζεται ένα πολιτικό σχέδιο ανατροπής, ένα πολιτικό σχέδιο που θα ξαναφέρει τις προοδευτικές αριστερές δυνάμεις σε κυβερνητική πορεία και αυτό προφανώς σημαίνει και ενότητα αλλά σημαίνει και καθαρές κουβέντες μεταξύ μας. Ωραία, πολιτικό σχέδιο. Τι σημαίνει πολιτικό σχέδιο? Το είδαμε αυτό να γίνεται πράξη. Ακούσαμε τον κύριο Κασαλάκη χθες να μιλά και ουσιαστικά να αποδοκιμάζεται, ακόμη και από την Κύπρο, ακόμη και από την ίδια την κοινωνία, εγώ θα το πω έτσι πολύ ξεκάθαρα, για κρατήδιο. Δεν ξέρω τελικά αν ήταν λεκτικό λάθος, αν ήταν εν τη ρήμη του λόγου ή αν ήταν κάποιο θέμα άγνοιας. Τελικά υπάρχει πολιτικό σχέδιο? Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης δεν εκφράζει τη μόνη πρόταση που έχει υπάρξει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, γιατί εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Εκφράζει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της αποδοχής του κόσμου στην πρώτη κάλπη. Αυτό θέλω να πω. Ξέρετε ότι ανήκω στα πολιτικά στελέχη που από την πρώτη στιγμή έχω υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Εύης Αξιόγλου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στην υποψηφιότητα Κασελάκη υπάρχουν αρκετά πολιτικά προβλήματα. Και να γίνω συγκεκριμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και λόγω ελλείμματος αξιοπιστίας, αλλά και λόγω διγλωσίας. Και αυτό το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη ομιλία μετά το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα, που είπε ότι πολλές φορές το πρόβλημα δεν ήταν το προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, αλλά χάσαμε και με όρους σοβαρότητας, το πόσο σοβαρά ή όχι σοβαρά. Και αυτές είναι λέξεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Επιτρέψτε μου να πω ότι όταν ακούω από τον Στέφανο Κασελάκη την πρόταση για επαγγελματικό στρατό, κάτι το οποίο αλλάζει εντελώς το αμυντικό δόγμα της χώρας, και μετά από λίγες μέρες βγαίνει ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος γνωρίζει τα ζητήματα της άμυνας, ήταν αρχηγός του στρατεύματος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και εξηγεί γιατί είναι λάθος η πρόταση για επαγγελματικό στρατό, αυτό μου δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί ειδικά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας δεν μπορούμε να μιλάμε με τέτοια ευκολία. Η χθεσινή δήλωση, είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα πω ότι δεν γίνεται να κάνεις λάθη όταν μιλάς δημόσια ή να κάνεις ένα σαρδάμ κτλ. Είμαι ο τελευταίος που θα το πω. Όλοι το έχουμε κάνει και σε όλους έχει συμβεί. Είμαι πολύ ανήσυχος όμως αν το χθεσινό ήταν απλά ένα λεκτικό λάθος ή αν είναι ένα δείγμα άγνοιας. Πάρα πολύ φοβάμαι ότι είναι δείγμα άγνοιας. Γιατί η λέξη κατεχόμενα και η λέξη ψευδοκράτος είναι γνωστή σε οποιονδήποτε έχει στοιχειωδώς ασχοληθεί με τα ελληνικά πολιτικά πράγματα και με την εξωτερική πολιτική και που σχετίζεται και με την Κύπρο και με την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι κάποια ειδική ορολογία. Δεν βλέπω εγώ εδώ
κυρίαρχο αυτό το σενάριο. Και επιτρέψτε να πω ότι θα ήταν πραγματικά τρομακτικό μια τέτοια δήλωση να είχε γίνει από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μιλάγαμε για διπλωματικό επεισόδιο την επόμενη μέρα. Αυτά τα σημάδια είναι σημάδια τα οποία εμένα μου δείχνουν ένα πολιτικό έλλειμμα στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα και ξαναλέω, μιλάω συγκεκριμένα και πολιτικά. Ναι. Όπως σημάδια διγλωσίας, και κλείνω με αυτό, σημάδια διγλωσίας βλέπω όταν κεντρικοί υποστηρικτές από στελέχη του κ. Κασελάκη έχουν μιλήσει υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρετε, το δημόσιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν είναι κάποιο ιδεολογικό ταμπού. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι ο δημοκρατικός θεσμός εκείνος που επιτρέπει σε ένα φτωχό παιδί από τη Μεσσηνία να σπουδάσει ιατρική χωρίς να έχει χρήματα. Κρατάω αυτές τις αναφορές και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας θέσω είναι ότι σίγουρα η παρουσία του κ. Κασελάκη έδωσε ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε αυτό δεν φαντάζομαι διαφωνεί κάποιος. Δεν έχω κανένα λόγο να το αρνηθώ αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε ότι πρέπει να προέχει ο πολιτικός λόγος, το προγραμματικό σχέδιο, η προγραμματική συζήτηση παρά η επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και κάτι που ζητά και η ίδια η κοινωνία. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πάμε σε εκλογές χωρίς περιεχόμενο, γιατί χρειάζεται ένα περιεχόμενο να υπάρχει μέσα σε εκλογές. Για κόμματα μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Το θέμα είναι τι γίνεται από τη Δευτέρα και μετά. Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς υποστηρίζετε και υπάρχει και ένας αγώνας όλη αυτή την εβδομάδα προκειμένου να επικρατήσει η υποψηφιότητα της κυρίας Αχτσιόγλου. Την είχαμε και πριν από λίγες ημέρες εδώ και έχει καταθέσει τις θέσεις της. Εάν δεν συμβεί αυτό και έχουμε μία επικράτηση υποψηφιότητας Κασελάκη, ενδεχόμενα υπάρχουν ζητήματα. Για το πρώτο που ξεκινήσατε ήταν η ενότητα. Υπάρχουν ζητήματα τέτοια μη ενότητας, να το πω, διάσπαση ή αποχώρηση τελεγών. Δεν ξεκίνησα κατά λάθος με το ζήτημα της ενότητας. Είναι μια πολύ συνειδητή τοποθέτηση. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να πω ότι θεωρώ ότι είναι μια μάχη η οποία είναι ανοιχτή. Μιλάμε για μια διαφορά 13.000 ψήφων στον πρώτο γύρο. Αυτό με βάση την μέχρι τα τώρα αριθμητική που υπάρχει, δηλαδή τον κόσμο που έχει λάβει μέρος στην πρώτη διαδικασία, είναι εντελώς ανοιχτή αυτή η μάχη. Η Έφη Αξιόγλου έχει μιλήσει ξεκάθαρα και έχει πει ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν στρατιώτης του κόμματος και στρατιώτης του κόμματος θα παραμείνει. Επειδή είμαστε σε στιγμές μεγάλης ευθύνης, ο καθένας έχει και την ευθύνη να μιλήσει προσωπικά. Έχω υπηρετήσει αυτόν τον χώρο τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό θα κάνω με κάθε αποτέλεσμα. Άρα θέλω να είμαι καθαρός αυτό και νομίζω ότι θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα τονίσουν την ψυχραιμία. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το επιχείρημα πηγαίνει και στη πλευρά αυτών που βλέπουν υπονομευτές. Τι θέλω να πω. Αν από τη μία λέω ενότητα, αλλά απ' την άλλη αφήνω υπονοούμενα ότι αυτοί στους οποίους ζητάω ενότητα ήταν υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα, τότε μάλλον δεν είμαι ειλικρινής. Και νομίζω ότι εδώ ειδικά η μεριά Κασελάκη πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Τοποθετήσεις στο συνέδριο, ξέρω ποιοι ήταν δίπλα και στον Αλέξη Τσίπρα και ποιοι δεν τον στήριξαν. Μετά live σε κάμερα ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί είμαι λίγους μήνες στην Ελλάδα. Και ένα tweet το επόμενο πρωί, συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε μια καθαρή τοποθέτηση. Ωραία, θα τα δούμε κύριε Λιόπουλε και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πρόσκληση για επαναβεβαίωση της συμμετοχής στις κάλπες της Κυριακής και φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ελπίδα να έρθει ακόμα και περισσότερος κόσμος. Δηλαδή υπάρχουν και περίπου 20.000 παλιά μέλη τα οποία δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Συμβαίνει πάντα. Πάντα θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που για λόγους υγείας ή για λόγους ταξιδιού δεν ήρθε. Ελπίζουμε να έρθουν περισσότεροι φίλοι, περισσότερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξαναλέω, η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική φωνή και μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση.